Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το νομοσχέδιο, νομίζουμε ότι έχουμε εξαντλήσει την συζήτηση, τουλάχιστον από μέρους μας. Θα ήθελα όμως να πω ότι η εικόνα και η στάση της κυβέρνησης με την κατάθεση αυτής της κατάπτυστης τροπολογίας για τη Λάρκο είναι θλιβερή. Ακόμα πιο θλιβερή, απαράδεκτη, είναι η επιμονή, η αιμονή της κυβέρνησης να μην αποσύρει αυτή την επέσχυντη τροπολογία. Εσείς μαζί με τον επενδυτή Σκραπατζή μηχανογραφήσατε την κατάπτυστη τροπολογία, εσείς την φέρατε στη Βουλή, εσείς μόνοι σας θα την ψηφίσετε, εσείς θα την λουστείτε. Ακόμα και την ώρα αυτή που γκρεμίζετε το αφήγημα το δικό σας, την ώρα που ξεφτιλίζετε στην κυριολεξία μπροστά στο λαό, ξεφτιλίζεστε μπροστά στο λαό για τα αντεργατικά, δελειρά, σατανικά σας σχέδια, εσείς επιμένετε γιατί είστε απόλυτα προσιλωμένοι και δεσμευμένοι στις υποδείξεις και τα θέλω των καπιταλιστών. Οι εργαζόμενοι προφανώς δεν νομιμοποιούν αυτή την κατάπτυστη τροπολογία. Την έχουν ήδη ρίξει στο καλάθι των αχρήστων και την Λάρκο θα την κρατήσουν όρθια. Εσείς σκορπίσατε ανέμους και θα θερίσετε θύελες. Το ΚΚΕ σε αυτές τις μεγάλες θύελες στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων μέχρι τέλους. Συμβιβασμός με το κλείσιμο της Λάρκο, τα ταμεία ανεργίας και τα προγράμματά του δεν μπορεί να υπάρξει. Θα κρατήσουμε μαζί με τους εργαζόμενους ψηλά τη σημαία του αγώνα μέχρι τα νταμάρια, τα καμίνια να ξαναλειτουργήσουν. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε σε ησυχία. Θα συνεχίσουμε πιο δυνατά κρατώντας ακόμα πιο ψηλά τη σημαία. Για το δίκαιο της εργατικής τάξης, για την πραγματική κοινωνική της απελευθέρωση. Ευχαριστώ.